στο χώρο εκδηλώσεων του φεστιβάλ ξεκινάει η εκδήλωση «Οκτωβριανή Επανάσταση 100 χρόνια, διαρκής έμπνευση για συγγραφείς και κινηματογραφιστές», που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό 105,5 στο Κόκκινο. Με ακούτε? Καλησπέρα σας. Περιμένω το σύνθημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη σημερινή μας εκδήλωση. Δεν χρειάζεται να ξαναπώ τα δεδομένα, γιατί τα είπαν ήδη αναλυτικά ο κύριος που μίλησε προηγουμένως και λίγο η προηγούμενη κοπέλα, δεν είδα ποια είναι. Λέγομαι Ευγενία Λουπάκη, είμαι δημοσιογράφος του 105 και 5 στο Κόκκινο. Εδώ και 12 χρόνια, 12 ολόκληρα χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε. 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση, γιατί να κάνουμε εκδηλώσεις. Και αν είναι ζωντανή και όλα αυτά. Λοιπόν, σαν δημοσιογράφος που είμαι, θέλω να σας πω, αλλιώς θα ξεκινούσα, αλλά τώρα ήρθε μια αγαπημένη ακροατρία, η οποία είναι και καλλιτέχνης. Και τι μου έφερε? Αυτή εδώ την καρφίτσα, που είναι ο Μαγιακόφσκι σε μια υπέροχη φωτογραφία του με καπέλο. Η Οκτωβριανή Επανάσταση ακόμα εμπνέει τους καλλιτέχνες κάθε είδους. Και θέλω να πω μόνο ένα προσωπικό ρεπορτάζ, ας πούμε, από τη ζωή μου. Μέσα στη Χούντα, σε ηλικία 14 περίπου ετών, είχα την πρώτη μου επαφή με το οργανωμένο κίνημα κατά της δικτατορίας. Η επαφή αυτή ήταν ένα δεκασέλιδο πολυγραφημένο ποίημα. Ήταν το «Σύννεφο με παντελόνια» του Μαγιακόφσκι. Νομίζω αυτό και στον νεοσό εδώ της παρέας και συγγραφέα και μελετητή της ποίησης της Σοβιετικής θα λέει πολλά. Οι ιδέες της Οκτωβριανής Επανάστασης, γεια σου Μαρία Κανελοπούλου, οι ιδέες της Οκτωβριανής Επανάστασης πέρασαν μέσα από ένα ποίημα, από ένα έργο τέχνης, σε ένα νέο παιδί που πάλευε ενάντια σε μια μαύρη κατάσταση στη μαύρη δικτατορία. Και πιστεύω ότι όσο υπάρχει ταξική κοινωνία, όσο υπάρχει κοινωνική αδικία, οι ιδέες της Επανάστασης του Οκτώβρη, της μεγαλύτερης Επανάστασης του 20ου αιώνα, θα είναι πάντα νέες, ωραίες και φλογερές. Και παραδίδω το μικρόφωνο στον πρώτο μιλητή. Τους ευχαριστώ όλους. Είναι ο Παναγιώτης Μανιάτης που θα μιλήσει για την ποίηση και την Οκτωβριανή Επανάσταση. Έχει γράψει και ένα βιβλίο. Είναι η κυρία Μαρία Κομνηνού, εκπρόσωπος, η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και καθηγήτρια στο τμήμα ΜΜΕ, οπτικοακουστικών μέσων, η πλέον αρμόδια να μας μιλήσει για το θαύμα του Σοβιετικού κινηματογράφου, και είναι και άλλος νέος άνθρωπος, η Έλλη Παπαγρηγορίου. Χαιρετούμε και τον κύριο Φλαμπουράρη, τιμή μας. Έχουν έρθει και υπουργοί σήμερα. Η κυρία Έλλη Παπαγρηγορίου, νεότατη και αυτή, η οποία είναι απόφοιτος του κρατικού οδείου Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, είναι βιολονίστα, κλασική, διδάσκει βιολί, στο Πάντιο κάνει πολιτιστική διαχείριση, απ' έξω τα ξέρω Ελλήδες, και είναι μέλος ενός μεγάλου συνεδρίου με θέμα τέχνη και Οκτωβριανή Επανάσταση που διοργανώνεται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στις αρχές του Νοέμβρη, και θα μας μιλήσει για την επίδραση της Επανάστασης στη μουσική. Έχουμε επίσης προβολή πολύ ωραίων και σχετικών φυσικά με τις ομιλίες και με τα θέματά μας μικρών φιλμ. Και στο τέλος, το κλου της βραδιάς είναι ένα μουσικό πρόγραμμα που επιμελήθηκε ο φίλος και σύντροφος από παλιά Νίκος Χατζηελευθερίου, σπουδαίος κιθαριστής και συνθέτης. Θα συμμετάσχουν πολύ σημαντική μουσική, και θα συμμετάσχει και η μεικτή χοροδία του Παντίου Πανεπιστημίου, και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για αυτή. Κι άλλος υπουργός. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Καλώς ορίσατε. Όχι, προστασίας του πολίτη, συγγνώμη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και πάλι εκ μέρους του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας αποζημιώσουμε που ήρθατε. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχεις το λόγο. Παναγιώτης Μανιάτης. Καλησπέρα.
Η σοβιετική λογοτεχνία και ποίηση είναι δημιουργήματα της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, της μεγαλύτερης των κοινωνικών επαναστάσεων. Τη νέα ιστορική εποχή χαιρέτησαν οι συγγραφείς Ηλία Σελβίσκη, Βαλέρη Μπριούσοφ, Βικέντι Βερεσάγεφ, Ναριμάν Αριμάνοφ, Αντρέι Ούπιτς και άλλοι. Ένα άλλο τμήμα λογοτεχνών την αναγνώρισε αργότερα. Τέτοιος ήταν ο δρόμος του Αλεξέη Τολστόη, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησε ο Ηλία Έρεμπουργκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί καλλιτέχνες της παλιάς γενιάς δεν τη δέχτηκαν και ορισμένοι από αυτούς επέλεξαν τον δρόμο της εξορίας, βλέποντάς την σαν κάτι χαοτικό, σαν το θρίαμβο του κτίνους. Τα χρόνια εκείνα, στις σελίδες των εφημερίδων «Πράβδα» και «Ισβέστια», δημοσίευε συνεχώς μονογραφίες, διηγήματα και ανταποκρίσεις ο Αλεξάνδρης Σεραφίμοβιτς, ο Μαγιακόφσκι είχε τρομερή δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, ενώ δημοφιλή ήταν τα έργα του Ντέμιαν Μπέτνη. Ο Μπλοκ ήταν ένας ακόμα από τους λίγους εκπροσώπους της καλλιτεχνικής διανόησης που προσχώρησαν στον εξεγερμένο λαό. Γνωστό το ποίημα «Η 12», στο οποίο σε ένα δρόμο της Πετρούπολης εμφανίζεται ένα τμήμα από κόκκινους φρουρούς που στο διάβα του παραμερίζει την παλιά κοινωνία. Τον Αύγουστο του 1921, ο προλετάριος ποιητής και επαναστάτης Ηλία Ιόνοφ, αποτείοντας φόρο τομής στον αποβιώσαντα ποιητή, στην νεκρολογία του μνημόνευσε τη φωτεινή υποτική του μορφή, την οποία αυτός και οι σύντροφοί του βλέπανε προεπαναστατικά ανάμεσα από τα σιδερένια κάγκελα της φυλακής. Βασικό χαρακτηριστικό της ποίησης εποχής ήταν η χρησιμοποίηση συμβόλων από τη φύση και τη θρησκεία. Η απεικόνιση της θύελλας, του αγέρα και της φωτιάς αποτυπώνεται στα ποίηματα «Η κόκκινη θύελλα» του Λεμπ Κβίτκο, «Ξυπόλυτη στις φλόγες» του Μίκας Τσάροτ και «Στα κόκκινα άλογα» του Γέγη Τσάρεντς. Στα ποίηματα της περίοδου συμπεριλαμβάνονται τα «Οκτώρις» του Σαΐφη Κουντασιέφ, «Η νύχτα μπροστά στα Σοβιέ» του Βέλιμιρ Χλέμπνικοφ, ενώ ο Ντέμιαν Μπέτνη στον κεντρικό δρόμο περιγράφει τα γεγονότα του 1905 και του 1917. Το ύφος της εποχής ήταν εξυμνητικό, ο στίχος σε αρκετές περιπτώσεις λυρικός, ενώ χρησιμοποιήθηκε η οδή όπως και οι λαϊκές και μυθολογικές παραδόσεις. Αρκετά δημοφιλείς έγιναν οι ηρωικές μπαλάντες. Η λογοτεχνία που γεννήθηκε τον Οκτώβρη ήταν πολυεθνική και πολύγλωσση. Λίγο γνωστό είναι ότι μέχρι το 1917 λαοί της Κεντρικής Ασίας είχαν μόνο προφορική λαϊκή ποίηση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιούργησαν την εθνική τους λογοτεχνία. Στα πρώτα χρόνια ακόμη της Σοβιετικής εξουσίας, ο Καζάχος συγγραφέας Μουκάνοφ στα ποίηματα «Εργά της Γης» και «Οκτώβρης» έδειξε πώς δημιουργούνται νέοι άνθρωποι στη φωτιά του επαναστατικού αγώνα, ενώ το 1917 ο 20χρονος Μουχτάρ Αουέζοφ έγραψε το θεατρικό έργο «Ενλίκ και Μπέκ», μέσω του οποίου κήρυξε τον πόλεμο ενάντια στην εξουσία του πλούσιου Πατριάρχη Μπέι. Οι Αρμένοι συγγραφείς Ζαριάν και Ντερμιτσάν διηγούνται για εκείνους που άφοβα πέσανε για την ήγη της Επανάστασης, ενώ η ζωή και ο αγώνας της Ουκρανικής Αγροτιάς περιγράφεται στο έργο «Το Αγριόχορτο» του Αντρέι Κολόφκο. Ανάμεσα στους ποιητές της νέας γενιάς στην Κεντρική Ασία ξεχωρίζουν οι φωνές του τουρκμένιου ποιητή και πεζογράφου Μπέρντι Κερμπαμπάγεφ και του ποιητή και δραματουργού Χαμζά Νιαζή στην Ουσμπέκικη λογοτεχνία. Διασώθηκαν αναμνήσεις για το πώς γυναίκες, αφού είδαν θεατρικό του Χαμζά, σε ομαδική έξαρση, πέταξαν το φερετζέ, φεύγοντας από το θέατρο με ακάλυπτα πρόσωπα. Με τον τερματισμό του εμφυλίου, στις γραμμές των σοβιετικών συγγραφέων προσέρχονται νέοι που στην πλειοψηφία τους πήραν μέρος στις επαναστατικές μάχες. «Εμείς είμαστε νέοι λογοτέχνες, μετά το 17», έγραψε ο Λεοντίν Λεόνοφ. Το ίδιο και ο ποιητής Νικολάη Τιχόνοφ. «Εμένα με έκανε ποιητή η Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτή μου άνοιξε τα μάτια στον κόσμο». Ο νεαρός το 1918 Αλεξάνδρ Φαντέγεφ έγινε μέλος των Μπολσεβίκων και μεγάλη επιτυχία γνώρισε το μυθιστόρημά του «Κατατρόπωση», που βασίζεται σε δικές του εμπειρίες από τον Παρτιζάνικο πόλεμο στην Άπα Ανατολή. Ο Δμήτρη Φουρμάνοφ ήταν ακόμα ένας από τους πρώτους σοβιετικούς συγγραφείς που μίλησε για τον εμφύλιο. Στο μυθιστόρημα Τσαπάγεφ περιγράφει τον λαϊκό ήρωα και στρατιλάτη Βασίλη Ιβάνοβιτ Τσαπάγεφ, χρησιμοποιώντας προσωπικές αναμνήσεις αφού διετέλεσε επίτροπος της 25ης μεραρχίας του. Άλλα γνωστά έργα με αυτή τη θεματική είναι το «Κόκκινο υπηκό» του Ισακ Μπάμπελ, όπως και το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρ Σεραφίμοβιτ, «Σιδερένιος Χήμαρος».
Στο Τσιμέντο, ο Φιοντόρ Γκλατκόφ πραγματεύεται το θέμα της εργασίας. Ένα εργοστάσιο παραγωγή τσιμέντου ξαναρχίζει να λειτουργεί μετά τις καταστροφές που έπαθε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Ο Γκόρκι έδωσε μεγάλη σημασία στο έργο και παρατήρησε ότι ήταν το πρώτο μετά την Επανάσταση που πιάνει το σπουδαιότερο ζήτημα των καιρών, την εργασία. Βασικό ερώτημα εκείνα τα χρόνια στο επαναστατικό καλλιτεχνικό πεδίο ήταν και το τι μορφή θα έχει η κουλτούρα της νέας κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό συναντάμε δύο κύριες ομάδες, τις προλεταριακές και τις αριστερές, με κοινό χαρακτηριστικό τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, την απόλυψη του καλλιτεχνικού παρελθόντος. Οι πρώτες προσανατολίζονταν περισσότερο στην ταξικότητα του έργου τέχνης, ενώ οι δεύτερες χαρακτηρίζονταν από έντονο πειραματισμό στη μορφή. Συγκεκριμένα, το Proletkult, δηλαδή προλεταριακή κουλτούρα, ήταν μια πολιτιστική οργάνωση που ιδρύθηκε πριν τον Οκτώβριο του 2017 με σκοπό τη δημιουργία προλεταριακού πολιτισμού από τους ίδιους προλετάριους. Διέθετε λέσχες, χολές, θεατρικά εργαστήρια, ενώ εξέδιδε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τα συνδικάτα. Σε συνεργασία με το Κομισαριάτο του Λαού για την Εκπαίδευση, έστελνε εργάτες ποιητές στο μέτωπο για να εκπαιδεύσει ιδεολογικοπολιτικά το στράτευμα. Στα αρνητικά του Proletkult, η άρνηση της συμμαχίας του πολιτισμού του παρελθόντος που οδηγούσε και στη διάσπαση της συμμαχίας με τους καλλιτέχνες που θεωρούνταν συνοδοιπόροι της Επανάστασης. «Δημίους της ομορφιάς», μας λένε οι ραγισμένες φωνές. Σπρωγμένοι από την ορμή μιας άγριας περηφάνειας, ποδοπατάμε τα λουλούδια της τέχνης. Γκρεμίζουμε μουσεία για ένα μεγάλο μέλλον τους Ραφαήλου Σκέμε. Αυτό ήταν απόσπασμα από το ποίημα «Εμείς» του Κύριλοφ που αντανακλά τις διαθέσεις του Proletkult. Από την άλλη, το αριστερό μέτωπο τεχνών ΛΕΦ ιδρύθηκε στα τέλη του 1922 στη Μόσχα, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης είναι ένας τεχνίτης που υπηρετεί την τάξη του και ότι οι εργασίες σχετίζεται με την καλλιτεχνική δημιουργία. Στο πλαίσιο της αντίληψης ότι η καινούργια πραγματικότητα απαιτεί νέες μορφές έκφρασης, οι καλλιτέχνες του ΛΕΦ απέρριπταν τη ζωγραφική σε καβαλέτο και προσανατολίστηκαν προς το επίκαιρο το ρεπορτάζ το ντοκουμέντο. Μέλη των Μπολσεβίκων υπήρχαν και στις δύο ομάδες, με το κόμμα όμως να διατηρεί την αυτοτέλειά του. Έτσι, στην απόφαση του 1925, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσίας Μπολσεβίκη δεν ταυτίζεται με κάποια λογοτεχνική ομάδα και θα καταπολεμήσει στους κύκλους τους την περιφρονητική του στάση απέναντι στην παλιά πολιτιστική κληρονομιά. Διαπιστώνει το περιεχόμενο των έργων τους, αλλά δεν μπορεί να δεσμευτεί για ζητήματα μορφής. Να σημειωθεί ότι και μέσα στις κομματικές οργανώσεις υπήρχε καλλιτεχνική δημιουργία, όπως και στην κομμουνιστική νεολαία με διαφορετικά θέματα. Από το ποίημα «Νέα φρουρά» του Αλεξάνδρ Μπεζιμένσκι, που αναδεικνύεται ο πρωτοπόρος ρόλος της και αποτελεί κάλεσμα για αγώνα με τα όπλα, μέχρι ερωτική ποίηση όπως το μελωδικό Ούτκιν. «Όταν θέλει να αγαπήσει η καρδιά σου η τρυφερή, μη γυρεύεις πλούτη, μήτε ομορφιά, να ζητήσεις την αγάπη από ένα στρατιώτη της δουλειάς». Από τα πρώτα της βήματα, η σοβιετική λογοτεχνία στράφηκε προς τον ηγέτη της Επανάστασης. Εκτός του Μαγιακόφσκι, πολλοί άλλοι είδαν τον πιο ανθρώπινο άνθρωπο, που σύμφωνα με τον Γέγκη Τσάρενς, συγκέντρωνε τριγύρω του πολλές χιλιάδες ανθρώπινες γενιές. Στην υψηλή ασθένεια, ο Μπορίς Παστερνάκ παρατηρεί ότι αυτός διεύθυνε με τη ροή των σκέψεων και μόνο με αυτήν ολόκληρη τη χώρα. Ενώ ο Σεργέη Γεσένιν, με αφορμή ερωτήσεις χωρικών, γράφει: «Πες μας, ποιος είναι αυτός ο Λένιν? Εγώ τους αποκρίθηκα σιγανά. Αυτός είσαστε εσείς». Αναμνήσεις για τον Λένιν έγραψε και ο Γκόρκι, που στο μυθιστόρημά του «Υπόθεση Αρταμάνοφ» αποκαλύπτει το χαμό του κόσμου της ιδιοκτησίας. Σε άλλα γνωστά έργα της περίοδου, στη Βδομάδα, ο Γιούρι Λιμπεντίνσκι περιγράφει μια αποτυχημένη αγροτική εξέγερση που καταλήγει στη βάναυση δολοφονία κομμουνιστών, ενώ ο Αλεξάνδρ Ροντιόνοφ γράφει τη Σοκολάτα, που αναφέρεται στην ιστορία ενός τοπικού αρχηγού της ΤΣΕΚΑ που κατηγορείται λανθασμένα για διαφθορά. Στον 41ο του Μπορίς Λαβρένιοφ, μια παρτιζάνα σκοπεύτρια χάνει το 41ο θύμα της, έναν λευκό αξιωματούχο. Όταν τον εχμαλωτίζει, ξεμένουν σε ένα έρημο νησί λόγω μιας καταιγίδας και τον ερωτεύεται. Στο τέλος όμως αποκαλύπτεται η εγωιστική μπουρζουάδικη φύση του και τον πυροβολεί, κλαίγοντας παρόλα αυτά πάνω από το πτώμα του. Στη συλλογή διηγημάτων «Ιαπωνέζικη μονομαχία» στην ομώνυμη ιστορία,
Ο Σεργέι Μπουντατσέφ πραγματεύεται τη μοίρα του διανομένου στην Επανάσταση. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ένας εγκεντρικός βιβλιογράφος, δεν μπορεί να βρει τη θέση του στη νέα κοινωνία. Γι' αυτό παίρνει την εκδίκησή του καίγοντας το έργο ζωής του, που ήταν η μετάφραση Ευρωπαίων ποιητών στα Ρώσικα. Η αντιφατική στάση των διανομένων ήταν ένα σύνηθες θέμα την εποχή εκείνη, όπως σημειώνεται και στο πρώτο μεγάλο έργο του Κωνσταντίν Φέντιν, «Πόλεις και χρόνια». Στο πρώτο του μυθιστόρημα, «Η Ασβή», ο Λεοντίν Λεόνοφ απεικονίζει κατά κύριο λόγο το χωριό την περίοδο του εμφυλίου. Στο δεύτερό του, ο Κλέφτης, αναφέρεται στον εγκληματικό υπόκοσμο της μετεπαναστατικής Ρωσίας. Το θέμα ήταν κοινό σε πολλούς συγγραφείς, μιας και υπήρχαν ακόμα τα απόνερα της παλιάς κοινωνίας, αλλά και τα μωρά της νέας οικονομικής πολιτικής ΝΕΠ, μιας προσωρινής πολιτικής που υιοθέτησαν εκείνη την περίοδο για αντικειμενικούς λόγους οι Μπολσεβίκοι και σηματοδοτούς υποχωρήσεις καπιταλιστικού τύπου. Έτσι, το 1925, ο Βενιαμίν Καβέριν, μελετώντας χρονικά εγκλημάτων και πρακτικά δικών, αναπαράγει τη γλώσσα των κλεφτών, γράφοντας το τέλος ενός γκάνγκστερ, μια περιγραφή των κλεφτών επί ΝΕΠ. Ο Μιχαήλ Κοζάκοφ έγραψε το Αμπράμνα Σάτυρο «Ξενοδόχος», που ακολουθεί τα βήματα ενός ξενοδόχου που γίνεται πλούσιος από μια δολοφονία, ενώ το πρώτο μυθιστόρημα του Βαλεντίν Κατάγεφ «Οι καταχραστές» είναι μια κομική ιστορία δύο υπαλλήλων που καταχρώνται χρήματα. Στο Ένας Γιάννης στην Πετρούπολη, η Μαριέτα Σαγκινιάν υπογράφει μια κατασκοπευτική νουβέλα που συνδυάζει θρίλερ, κωμωδία και επιστημονική φαντασία. Δυτικοί καπιταλιστές και ξεπεσμένοι ευγενείς σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον Λένιν και ολόκληρη τη Σοβιετική κυβέρνηση. Το σχέδιό τους όμως ματαιώνεται από μια μυστική οργάνωση εργατών, τη Σοβιετική κυβέρνηση αλλά και την ίδια τη φύση, η οποία τους πλήττει με μια παράξενη εκφυλιστική ασθένεια που τους μετατρέπει κυριολεκτικά σε κτίνη. Η τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη μαζί με την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας τροφοδότησε τη σκέψη αρκετών καλλιτεχνών, όπως το Αλεξέι Τολστόι που έγραψε ενώ σου ήταν ακόμη στη Γερμανία την Αελίτα. Το ταξίδι ενός μηχανικού στον ταξικό πλανήτη Άρη, ο έρωτας του με τη Βασίλισσα και η προλεταριακή επανάσταση που ξεσπά κατά την παραμονή του εκεί, είναι από τα βασικά στοιχεία της πλοκής αυτού του μυθιστορήματος που μεταφέρθηκε στο σοβιετικό κινηματογράφο. Τα χρόνια εκείνα γράφτηκε επίσης η δυστοπία του Ζαμιάτιν Εμείς, που αναφέρεται στην κοινωνία του μονοκράτους, της οποίας τα μέλη αναγνωρίζονται με τους κωδικούς τους αριθμούς. Όλοι οι αριθμοί ζουν σε αυστηρά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα μέσα σε μια πόλη που είναι κατασκευασμένη με γυαλί. Ακόμη και από μια γενική περιγραφή, διαπιστώνουμε τις πρωτοπόρες και πολύμορφες αναζητήσεις των συγγραφέων που έζησαν την περίοδο της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Της Επανάστασης που πρόσφερε έναν άλλο κόσμο στους καλλιτέχνες. Η νεαρή Σοβιετική Δημοκρατία έγινε ένα εργαστήρι λογοτεχνικής δημιουργίας και πειραματισμών, δοκιμών και αναζητήσεων, συζητήσεων και αντιπαραθέσεων γύρω από το ζήτημα της νέας επαναστατικής κουλτούρας, όσο και επιμέρους θεμάτων μορφής και περιεχομένου. 100 χρόνια μετά, σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης καπιταλιστικής κρίσης, οι συγγραφείς δεν έχουν παρά να βαδίσουν στον δρόμο της αντίστασης, της ρήξης και της ανατροπής. Η ιστορία και η λογοτεχνία περιμένουν το επόμενο τολμηρό άλμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Μανιάτη, ο οποίος έχει ετοιμάσει ένα μικρό animation που θα δούμε τώρα. Θα το δείξει ποιος? Ο τεχνικός, ο Γιώργος. Είναι του 1977 του Τάρασοφ, σοβιετικό animation με στίχους του Μαλιακόφσκι. Είναι στα 5 λεπτά. Во что хотите ждание удлиняться, вижу ясно, ясно до галлюцинации, до того, что кажется, вот только с этой рифмой развяжись,
и вбежишь по строчке в изумительную жизнь. Товарищи потомки агитатора горлана главаря, заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря, как живой с живыми говоря. Thank you.
Λοιπόν, είδαμε το animation αυτό πάνω στις στίχους του Μαγιακόφσκι που έφερε ο Παναγιώτης Μανιάτης και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μαρία Κομνηνού να μας μιλήσει φυσικά για το αντικείμενό της που είναι ο κινηματογράφος, συγκεκριμένα για την επίδραση της Οκτωβριανής Επανάστασης στο σινεμά. Παρακαλώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κόκκινο και το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιβλιοπολών που με κάλεσε σε αυτή την εκδήλωση και κυρίως την Ευγενία Λουπάκη που ακούω ανελιπώς πολλά χρόνια στο κόκκινο. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Μανιάτη και φυσικά στο χώρο της λογοτεχνίας ίσως τα πράγματα ήταν πιο πολυμορφικά. Στο θέμα του σοβιετικού κινηματογράφου πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν κάποιοι κορυφαίοι οι οποίοι και καθόρισαν την εξέλιξή του. Ο Σέργεϊ Μιχαήλοβιτς Άιζενστάιν, ο Τζίγκα Βερτόφ, ο Πουντόφκιν. Είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία καθόρισαν τη σημαντική συνεισφορά του σοβιετικού κινηματογράφου στην παγκόσμια ιστορία. Ό,τι και να πει κανείς για την Οκτωβριανή Επανάσταση, που πίσω της κρύφεται η τραγωδία του σταλινισμού, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια συμβολή αυτών των ανθρώπων, αλλά και μιας κρατικής δομής που σεβότανε και χρησιμοποιούσε το κινηματογράφο, που σεβότανε και χρησιμοποιούσε τις κινηματογραφικές σχολές, και που σεβότανε και χρησιμοποιούσε τα κινηματογραφικά αρχεία στη συγκρότηση αυτού που λέμε κινηματογραφικός και σήμερα, γιατί όχι, οπτικοακουστικός πολιτισμός. Είναι αλήθεια ότι ο Άιζενστάιν ήταν μια εξαιρετικά σύνθετη προσωπικότητα. Και όπως έχουν αναγνωρίσει πολλοί, υπάρχουν πολλοί Άιζενστάιν. Είναι ο πρώιμος Άιζενστάιν, ο Άιζενστάιν του κοινοπράβδα, του κοινοφίστ, δηλαδή της πίστης στην Επανάσταση, μέσα από τα οποία βέβαια μας χάρισε τα μεγάλα αριστουργήματα, όπως είναι το Θωρικτό Ποτιέμκιν, όπως είναι ο Οκτώβρης, όπως είναι το Λιβάδι του Μπεζίν. Αλλά υπάρχει ο ύστερος Άιζενστάιν. Υπάρχει ο Άιζενστάιν ο οποίος γυρίζει τον Ιβάν τον Τρομερό, μια κλασική θα λέγαμε αφήγηση που όπως ο Ειδίποδας Τύρανος αποτελούσε κριτική για τον Περικλή, έτσι ο Ιβάν ο Τρομερός αποτελεί μια αδιαφυσβήτητη κριτική για τον Στάλιν. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι μέρες του Άιζενστάιν ήταν μετρημένες. Όμως συνέβη κάτι. Ο πόλεμος. Τότε ο Στάλιν κατάλαβε πολύ καλά ότι χρειαζόταν αυτόν τον ιδιοφυή σκηνοθέτη για να συναγείρει τα πλήθη για το μεγάλο αιματηρό αντιφασιστικό πόλεμο. Ο Άιζενστάιν ξαναγύρισε στο προσκήνιο και γύρισε το αργιστούργημά του τον Αλέξανδρο Νιεύσκη. Το να μιλήσεις για τον Άιζενστάιν είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι μέσα του, όπως σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Υπάρχει μια βαθιά αντίληψη της χεγκελιανής σκέψης, υπάρχει η πλήρης γνώση της ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας της λογοτεχνίας, υπάρχει όμως και ο πειραματισμός. Ο Άιζενστάιν δεν θέλει να κάνει ένα συμβατικό κινηματογράφο, να αφηγηθεί όπως ο κινηματογράφος ο αμερικάνικος μια ιστορία στην οποία ο κόσμος θα κάθεται παθητικά. Θέλει να ενεργοποιήσει τη σκέψη του κοινού και αυτό πιστεύω ότι είναι και η μεγαλύτερη κληρονομιά τόσο του Άιζενστάιν όσο και
του Τζίγκα Βερτόφ. Γενικά πρέπει να πούμε ότι ως πρακτική διανοούμενη οι κορυφαίοι αυτοί οι σοβιετικοί σκηνοθέτες ενδιαφέρθηκαν και πολύ για πρακτικά ερωτήματα, όπως η κατασκευή μιας βιομηχανίας που να συμφιλειώνει την ελευθερία του δημιουργού, την πολιτική αποτελεσματικότητα και τη μαζική απήχηση. Έδωσαν ερωτήματα όπως τι είδους κινηματογράφο να προωθήσουμε, μυθοπλασία ή ντοκιμαντέρ, εμπορικό ή avant-garde. Όπως και οι κορυφαίοι καστικοί, όπως η Πόποβα και όλοι αυτοί οι μεγάλοι της ρωσικής πρωτοπορίας, που ευτυχώς που τους μάζεψε ο Κωστάκης, διότι ο σταλινισμός τους είχε πεταγμένους σε αχυρώνες και σε αποθήκες, έβλεπαν τους εαυτούς τους ως πολιτιστικούς εργάτες που ανήκαν σε ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα που στόχευε να αλλάξει ριζικά και να εσυγχρονίσει τη Ρωσία. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι οι προβληματισμοί τους κινούνται στα εξής πλαίσια. Αυτό που είπαμε και που χαρακτήριζε πάρα πολύ τον Eisenstein, θεωρητικά ενδιαφέροντα για τους μεγάλους κλασικούς της φιλοσοφίας, το Χέγγελο, το Μάρξ. Κατασκευή μιας σοσιαλιστικής κινηματογραφικής βιομηχανίας που θα συμφιλίωνε την ελευθερία του δημιουργού με πολιτική αποτελεσματικότητα και τη μαζική δημοφιλία. Το πείραμα το οποίο τότε στη Ρωσία στην αρχή ήταν στη Σοβιετική Ένωση τότε, ήταν πολύ δυνατό στις καστικές τέχνες, στο θέατρο, στην ποίηση. Ήταν μια κοινωνία που παλότανε. Ήταν πολύ σημαντικό το να ζεις και να δημιουργείς αυτή την κοινωνία. Παρά τις διαφορετικές τους εικονοπλαστικές και στιλιστικές επιλογές, τόσο η πραγματιστική διάβγεια του Πουντόφκιν, όσο και η επική οπερετική πυκνότητα του Άινστάιν έδιναν έμφαση στο μοντάζ. Όπως το διατυπώνουν μαζί με τον Πουντόφκιν και τον Αλεξανδρόφ, το μοντάζ έχει γίνει το ανδιαφυσβήτητο αξίωμα πάνω στο οποίο έχει χτιστεί η παγκόσμια κινηματογραφική κουλτούρα. Ουσιαστικά, ο Άινστάιν θεμελιώνει αυτό που ονομάστηκε το μοντάζ των ατραξιών, μια αισθητική τσίρκου με έμφαση στα μικρά σπονδυλατά επεισόδια, τις εντυπωσιακές ανατροπές και στιγμές έντασης, όπως παραδείγματος χάρη τον ήχο τυμπάνων, τα ακροβατικά κόλπα, τα ξαφνικά ξεσπάσματα φωτός. Και με αυτά τα φαινομενικά τεχνάσματα του τσίρκου, ο Άινστάιν δημιουργεί επικά και σπουδαία έργα μαζί με τον αμφισβητούμενο πολιτικά Γκρίφιθ, διότι ο Γκρίφιθ ήταν ενότιος και στην περίφημη πρώτη του ταινία, τη Μυσαλλοδοξία, η Μνή του Ku Klux Klan. Βέβαια έχει και μια μεγάλη ταινία, τη Μυσαλλοδοξία, όπου ασκεί μεγάλη κριτική στο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτοί λοιπόν οι δύο κολοσσέοι και ιδρυτές του σύγχρονου κινηματογράφου μας έμαθαν να συνδυάζουμε πράγματα από τη λογοτεχνία, αλλά κυρίως μας έμαθαν ότι υπάρχει και εφήβρανε μαζί τη γλώσσα του κινηματογράφου. Θα ήθελα να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Συγγνώμη, τα αποσπάσματα που έχω δεν έχουν ελληνικούς υποτίτλους. Είναι δύο, δεν χρειάζονται. Το τρίτο είναι ο θείασος, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Μιλάει και η γλώσσα. Ναι, θέλω το DVD, το Άινστάιν. Thank you.
Θα δείξω τον αγαπημένο μου Βερτόφ, διότι πρέπει να σεβαστώ το χρόνο. Θα περάσω να μιλήσω λίγο για, για τη συμβολή του σοβιετικού κινηματογράφου στο σύγχρονο κινηματογράφο. Είναι γνωστό ότι από τη δεκαετία του 70 και του 80 στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αμερική διαβάστηκαν πάρα πολύ τα κείμενα και ιδώθηκαν οι ταινίες, με αποτέλεσμα μια σειρά από σκηνοθέτες. Αναφέρω τους κορυφαίους Γκοντάρ, Λούζι, Μίκλος Γιαντσό και φυσικά ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Επηρεάστηκαν από αυτές τις ιδέες και ουσιαστικά μπορεί κανείς να πει ότι επιδόθηκαν σε ένα εγχείρημα που παρουσιάζει κοινά με το έργο του Βάλτερ Μπένιαμιν. Δηλαδή έχουμε μία έννοια προνομιακών στιγμών του χρόνου και της εκδίκησης ή της δικαίωσης του παρελθόντος, που διαπερνά τόσο το έργο του Γκοντάρ όσο και το έργο του Αγγελόπουλου, διότι ακριβώς και ο Γκοντάρ στην επαναστατική του περίοδο πίστευε στο ότι θα δικαιωθούν οι αγώνες των προλετάριων και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στην πρώτη του τριλογία «Μέρες του 36, Θίασος και Κυνηγή» λειτουργεί από τη σκοπιά των ιτημένων, αυτών οι οποίοι δικαιώνονται μέσα από την τέχνη. Αυτό που μπορούμε να πούμε λοιπόν είναι ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος μπορεί να λειτουργήσει και να θεωρηθεί ένας ιστορικός του κινηματογράφου, αλλά και ένας ιστορικός του 20ου αιώνα. Δεν θα ακολουθήσει τις τυπικότητες, δηλαδή δεν θα δούμε ένα μοντάζ του τύπου μοντάζ των Έλξων, αλλά θα ακολουθήσει το βαθύτερο δίδαγμα του Αϊζενστανικού, αλλά και του έργου του Βερτόφ, της ανατροπής.
Δηλαδή θέλουν να κάνουν ταινίες οι οποίες απευθύνονται στον σκεπτόμενο θεατή. Και ως εκ τούτου εκεί είναι το σημαντικό, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε η διαλεκτική εικόνα, η τηλεσκόπηση του παρελθόντος μέσα από το παρόν και ακριβώς η μεγάλη τέχνη και του Ζανλί Γκοντάρ και του δικού μας Θόδωρου Αγγελόπουλου. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσω με ένα μικρό απόσπασμα το θείασο.
την αρχαία Ολυμπία και θα περάσει από την πόλη μας. Η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας καλεί όλους ντυμένους αναλόγως και αξιοπρεπώς να είναι στην υποδοχή. Αύριο το απόγευμα ο Υπουργός Προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ Κέβεν μαζί με τον Εθνικό Κυβερνήτη Ιωάννη Μεταξά θα πάει η εκδρομή στην αρχαία Ολυμπία και θα περάσει από την πόλη μας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ακριβώς η έννοια του μοντάζ λειτουργεί και στον Αγγελόπουλο ως στοιχείο ανάλυσης της ιστορίας και από σε ένα άλλο πλαίσιο, παρόλο που θα φαινόταν αντιθετική, και ο Σοκούροφ, ο μεγάλος Ρώσος σκηνοθέτης, έχει με τον τρόπο του ενσωματώσει την προβληματική της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κομνηνού και εγώ προσωπικά. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στην μουσική. Πρώτα θα πούμε τα θεωρητικά της μουσικής. Η Έλλη Παπαγρηγορίου έχει το λόγο και νομίζω παράλληλα, Έλλη, θα έχετε και κάτι, θα μας δείχνετε και κάτι. Και αμέσως μετά, Ωραία. Και αμέσως μετά το μουσικό πρόγραμμα. Μη φύγετε λοιπόν. Το καλό είναι στο τέλος. Επίτηδες το λέω. Θα σε δίνω, λέει, ηθοποιός. Λέει, θα σε δίνω. Λοιπόν, δίνω το λόγο στην Έλλη Παπαγρηγορίου. Ακουγόμαι. Είχα τρία αποσπάσματα, δεν ξέρω αν τα έχετε στο... Και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Καθώς η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Επανάστασης, επέλεξα να ξεκινήσω την παρουσίασή μου με κάποια αποσπάσματα από την καντάτα του Προκόφιεφ για την αντίστοιχη επέτειο των 20 όμως χρόνων. Το έργο αυτό αρχικά επρόκειτο να περιλαμβάνει αποσπάσματα από κείμενα του Μάρξ και του Λένιν,
Ωστόσο, μετά από παρέμβαση της Επιτροπής του Ροδιοφώνου, ακολούθησε μια αρκετά ενδιαφέρουσα αλληλουχία γεγονότων με επιστολές, συναντήσεις κλπ. Με αποτέλεσμα να γίνουν τελικά αλλαγές στο μουσικό έργο. Για παράδειγμα, το κείμενο του Λένιν προς τους νέους στρατιώτες αντικαταστάθηκε με το λόγο του Στάλιν με αφορμή το θάνατο του Λένιν του 1924 και άλλα. Το έργο αυτό δεν παίχθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη και η πρώτη εκτέλεση έγινε μόλις το 1966, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν ήταν σε πλήρη μορφή, καθώς εκείνη την ιστορική περίοδο απουσίαζαν οι αναφορές των Στάλιν. Με αυτό το παράδειγμα ως αφορμή, θα ήθελα αρχικά να πω ένα προβληματισμό δικό μου για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει και νομίζω ήδη οι συνομιλητές μου έχουν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ότι γιατί κανείς να μιλάει 100 χρόνια μετά, όχι μόνο για την ίδια την Επανάσταση, αλλά και για τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Γιατί μας αφορά η τέχνη που προέκυψε εκείνη την περίοδο, πέρα από την καλλιτεχνική έμπνευση που προσφέρει. Αρχικά θεωρώ ότι μπορεί κανείς με αφορμή την τέχνη της περίοδου να σκεφτεί κριτικά για το παρόν, για το πώς η σύνδεση της κυρίαρχης ιδεολογίας με την τέχνη υφίσταται και σε ποιες μορφές. Κυρίως όμως νομίζω ότι βλέπει κανείς αρκετά διακριτά ότι η μουσική, όπως και οι άλλες μορφές τέχνης, διαμορφώνει την ιστορική μνήμη, νομιμοποιεί την εξουσία, αποτελεί όχημα για τη διάχυση της ιδεολογίας και παίζει ρόλο στη διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας. Τέλος, η ιστορία της τέχνης και της μουσικής μπορεί να αφορά την τέχνη, αλλά παραμένει η ιστορία, η οποία γράφεται και ξαναγράφεται, ανάλογα με την περίοδο, παρουσιάζοντας μια συγκεκριμένη οπτική του παρελθόντος. Και αυτό συμβαίνει, θεωρώ, όχι μόνο στα βιβλία, στο πώς δηλαδή αποτυπώνεται από τους μουσικολόγους, αλλά και στο μουσικό γίγνεσθε, στο ποια έργα παίζονται, σε ποια μορφή, σε ποια εκτέλεση κ.ο.κ. Η δική μου ομιλία θα επικεντρωθεί περισσότερο στις αλλαγές και το ζήμαμα εντός της μουσικής κοινότητας. Θα αναφερθούμε στις καλλιτεχνικές ενώσεις που προέκυψαν την πρώτη δεκαετία μετά την Επανάσταση, την πολιτιστική πολιτική και το πώς με αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκαν τα αισθητικά ιδεώδη. Από νωρίς, η μουσική αποτέλεσε ένα πεδίο αντιθέσεων τόσο πολιτικών όσο και αισθητικών. Από τη μία, έχουμε τη ρήξη με το παρελθόν, που σημαίνει ότι η μουσική κληρονομιά θα έπρεπε να εγκαταληφθεί. Από την άλλη, αν λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα, ότι ο Λένιν ανέφερε ότι υπήρχε αναγκαιότητα για κριτική ενσωμάτωση των καλών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς και με βάση αυτό να δημιουργηθεί η νέα σοβιετική κουλτούρα, αυτό το παρελθόν θα έπρεπε πράγματι να εγκαταληφθεί. Τα πρώτα μεταεπαναστατικά χρόνια και μέχρι περίπου την εγκαθίδρυση της νέας οικονομικής πολιτικής δραστηριοποιείται, όπως μας είπε και ο Παναγιώτης, η Prolet Cult, η οποία είχε μεγάλη απήχηση και στόχο να ορίσει τη νέα προλεταριακή κουλτούρα, η οποία θα προέκυπτε από τις μάζες. Εστίαζε στο να φέρει σε επαφή τους εργάτες με τα κλασικά μουσικά έργα της ρωσικής και δυτικής μουσικής, αλλά και με τη δημοτική ρωσική μουσική. Ταυτόχρονα σχηματίζεται η NARCOMPROS, η οποία αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο Υπουργείο Παιδείας με αρμοδιότητες στον τομέα των τεχνών και του πολιτισμού. Οργάνωνε αρκετά σχολεία, συχνά κοντά σε εργοστάσια, ενώ γνωστή μουσική ενθαρρύνονταν να φέρουν τη μουσική στις μάζες. Η πρώτη δεκαετία μετά την Επανάσταση και ειδικά το πρώτο μισό αυτής μπορεί να χαρακτηριστούν και ως μια περίοδος πειραματισμού για τη μουσική, ως μια περίοδος πολιτιστικά πολύ πλούσια. Συναντάμε τη ρωσική πρωτοπορία στη μουσική, ατονική μουσική, χρησιμοποιούνται μη παραδοσιακά ηχητικά εφέ, εισάγονται στοιχεία jazz, κατασκευάζεται το πρώτο μουσικό όργανο ηλεκτρονικής μουσικής. Η θεματολογία και το περιεχόμενο των μουσικών έργων αλλάζουν. Περιγράφουν εργοστάσια, τρένα, την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις ένδοξες στιγμές της Επανάστασης. Το 1922 ιδρύεται μάλιστα και το αποκαλούμενο ως πρώτο συμφωνικό σύνολο, το οποίο στην ουσία αποτελούσε μια πλήρη συμφωνική ορχήστρα, η οποία δραστηριοποιήθηκε για 10 χρόνια και ερμήνευε μουσική χωρίς μαέστρο, χωρίς δηλαδή να χαρακτηρίζεται από την κεντρική εξουσία στο πρόσωπο ενός ατόμου. Ο Hofsbaum αναφέρει ότι η Επανάσταση έφερε τις νέες ρωσικές πρωτοπορίες σε μια μοναδική θέση εξουσίας και επιρροής κάτω από την επιτήρηση του Κομισάριου για τον Διαφωτισμό Λουνατσάρσκι, στην προαναφερθήσα NARCOMPROS. Μπορούμε να πούμε πως παρόλο που δεν υπάρχει κάποια αρκετά συγκεκριμένη πολιτική απόφαση για τη μουσική, το γεγονός ότι ο Λουνατσάρσκι όρισε τον μοντερνιστή συνθέτη Λουριέ ως επικεφαλής του μουσικού τμήματος του Κομισαριάτου σήμαινε πρακτικά και μια θετική στάση στην μοντερνιστική μουσική. Ταυτόχρονα με το νέο που βλέπουμε ότι δημιουργείται, οι δεσμοί όσον αφορά τους θεσμούς του παρελθόντος, όπως οι εκπαιδευτικοί φορείς, δηλαδή το Δίο της Μόσχας και της Πετρούπολης, διατηρήθηκαν.
Αναφέρεται στην βιβλιογραφία, ωστόσο, ότι ένας από τους λόγους που οδήγησαν στο να μην υπάρχουν άμεσες αλλαγές στο πεδίο της κλασικής μουσικής είναι ότι στάθηκε αδύνατη η προλεταριοποίηση των οδείων. Καθώς η κλασική μουσική απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση από την παιδική ηλικία, δηλαδή οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, τα οποία μέχρι πρότινος κατήχαν μόνο οι προνομιούχοι και στα οποία η εργατική τάξη δεν είχε πρόσβαση. Στη διατήρηση στοιχείων του παρελθόντος, θεωρείται ότι έπαιξε ρόλο και η απουσία μιας συγκεκριμένης πολιτικής ατζέντα για τη μουσική, αλλά και η δυσκολία που παρουσιάζει ειδικά η μουσική λόγω της αφηρημένης της φύσης, ως μια γλώσσα η οποία είναι δύσκολο να κατανοηθεί και κατ' επέκταση να περιοριστεί ή να ελεγχθεί. Κατά τη διάρκεια της νέας οικονομικής πολιτικής και μέχρι και το 1932, όταν και η πολιτιστική παραγωγή κεντρικοποιείται, έδρασαν διαφορετικές ομάδες ή ενώσεις μουσικών, οι οποίες είχαν και διαφορετική μουσική ατζέντα στην προσπάθειά τους για τη δημιουργία επαναστατικής μουσικής. Πρόκειται για μια περίοδο που τα πολιτιστικά ζητήματα δεν ήταν να λυθούν το ίδιο άμεσο όσο τα πολιτικά. Η Εταιρεία Σύγχρονης Μουσικής ιδρύεται το 1922, λίγο μετά τα εγγένεια της αντίστοιχης Διεθνούς Ένωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται μία περίοδο με ανοιχτές τις συνδέσεις με τη Δύση και άρα μία περίοδο που οι συνθέτες στη Ρωσία έρχονταν σε επαφή με τις μουσικές τάσεις του εξωτερικού. Στον αντίποδα της Εταιρείας Σύγχρονης Μουσικής ιδρύεται η Ρωσική Ένωση Προλεταριακών Μουσικών το 1923. Επίσης, από το 1925 δραστηριοποιείται η Οργάνωση για τους Επαναστατικούς Συνθέτες και Μουσικούς, η οποία στην ουσία προήλθε ως κριτική στο έργο της Ένωσης Προλεταριακών Μουσικών. Η Οργάνωση Σύγχρονης Μουσικής στην ουσία πρόκειται για την avant-garde, ενώ η Οργάνωση Προλεταριακών Μουσικών χρησιμοποιούσε κυρίως επαναστατικό περιεχόμενο ή κείμενο, αλλά σε πιο παραδοσιακές μουσικές φόρμες. Αν μπορεί κανείς να συνοψίσει τις διαμάχες που υπήρχαν μεταξύ των ενώσεων εκείνη την περίοδο, μπορούμε να αναφέρουμε την άποψη που είχε ο Σλαβέτς, ο οποίος ήταν γνωστός μοντερνιστής, ο οποίος υποστήριζε ότι η μουσική ανάπτυξη, όπως δηλώνει, δεν θα τελμάτωνε για χάρη του προλεταριάτου, αλλά οι άνθρωποι θα έπρεπε να εκτίθενται στην πρόκληση μιας προοδευτικής μουσικής, η οποία θα εξυπηρετούσε μια προοδευτική κοινωνία. Προχωρώντας προς το τέλος της δεκαετίας του 20, η μουσική γίνεται λιγότερο μοντερνιστική. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα αποτέλεσμα των ομάδων αυτών τις οποίες αναφέραμε. Αυτές οι ζυμώσεις στη μουσική κοινότητα και οι αλλαγές στους μουσικούς θεσμούς σε διοικητικό επίπεδο διαδραμάτισαν ιδιαίτερο ρόλο όχι μόνο για τη μουσική που γραφόταν εκείνη την περίοδο, αλλά και για την πρόσληψη της μουσικής παλαιότερων συνθετών, διαμορφώνοντας εν τέλει τα αισθητικά ιδεώδη. Το 1929, ο Λουνατσάρσκι φεύγει από την Arcom Pros. Η Εταιρεία Σύγχρονης Μουσικής περιορίζει τις δραστηριότητές της, ενώ η Ρωσική Ένωση Προλεταριακών Μουσικών αποκτά περισσότερη εξουσία στα μουσικά πράγματα. Σε αυτό το σημείο παρατηρούνται αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο στο οδείο της Μόσχας. Ως αποτέλεσμα, συνθέτες όπως ο Τσαϊκόφσκι απορρίπτονται ως σύμβολα του παρελθόντος και της Τσαρικής Ρωσίας. Το 1932, με την αναδιοργάνωση των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών οργανισμών, πάβει η λειτουργία των ενώσεων αυτών και δημιουργείται πλέον ένα κεντρικό όργανο, η Ένωση Συνθετών, η οποία ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις. Παράλληλα, υιοθετείται επίσημα ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός και δεν νομίζω ότι θα μας μείνει χρόνος για να συζητήσουμε τώρα το ζήτημα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Γενικά όμως, από αρκετούς μελετητές, θεωρείται ότι κατά την περίοδο εκείνη υπήρξε μια επιστροφή στα αισθητικά ιδεώδη της Ρωσίας του 19ου αιώνα, δηλαδή στο ρωσικό ύφος και τη χρήση δημοτικών τραγουδιών. Ο Τσαϊκόφσκι ανακτά το παλιό του κύρος και αποτελεί εκ νέου εθνικό σύμβολο, με τους σοβιετικούς συνθέτες να βασίζονται στο έργο του. Ενώ παρατηρείται ότι συχνά αλλάζει και η ρητορική για τους συνθέτες του παρελθόντος. Για παράδειγμα, για τον Τσαϊκόφσκι, αναφέρεται πλέον στα παλέτα του, ενσωμάτωνε τα δημοκρατικά και συνεπώς τα κομμουνιστικά ιδεώδη. Επίσης, η Εθνική Ρωσική Σχολή, η οποία ξεκίνησε από τον Γκλίνκα, θεωρήθηκε ως η απάντηση στη δυτική μου κουραστική δημοφιλή μουσική. Αυτή η επιστροφή στο παρελθόν είχε ως επακόλουθο πολλά ρωσικά κλασικά έργα όχι μόνο να αποκτήσουν ιδιαίτερο κύρος στη σοβιετική πολιτιστική ζωή, αλλά και να διαμορφώσουν τη μουσική δημιουργία της εποχής. Στο μικρό αυτό χρονικό περιθώριο είδαμε κάποιες βασικές αλλαγές που έγιναν στη μουσική κοινότητα από το 1917 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 30 και πώς οι αλλαγές αυτές επηρέασαν τη μουσική δημιουργία. Υπάρχουν ακόμα πολλά να συζητηθούν για τα χρόνια αυτά, καθώς όπως δεν είναι εφικτό να γραφτεί ακόμα μια τελική ιστορία για την Οκτωβριανή Επανάσταση, έτσι θεωρώ ότι δεν είναι ακόμα εφικτό να γραφτεί και μια τελική ιστορία για τη μουσική της περίοδου.
Νομίζω ότι 100 χρόνια μετά έχουμε πλέον τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία αλλά και την κριτική σκέψη που απαιτείται ώστε να προσεγγίσουμε εκ νέου το αφήγημα για την εποχή εκείνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Έλλη. Θέλω να σας πω, σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ περήφανη για το επίπεδο των εισηγήσεων, για αυτά που ακούσατε. Προσωπικά είμαι πολύ περήφανη. Νομίζω ότι μόνο το κόκκινο μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Να συγκεντρώσει αυτούς όλους τους ανθρώπους, τους σημαντικούς ανθρώπους και νέους ανθρώπους ιδιαίτερα. Θέλω να πω ότι αυτή την εκδήλωση, γιατί οφείλουμε να τα λέμε αυτά, τη σκέφτηκε και την πρότεινε η Τζέννη Σερέτη και την ευχαριστούμε που έχει την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του σταθμού. Είναι δική της πρωτοβουλία. Να μην έχουμε αφανείς είδος. Επίσης και ο σύνδεσμος εκδοτών βιβλίου, αλλά στο κόκκινο την πρότεινε η Τζέννη. Σας ευχαριστούμε, κύριε εκπρόσωπε. Επίσης ευχαριστούμε τους υπουργούς της κυβέρνησης που βρίσκονται εδώ, τον κύριο Φλαμπουράρη, τον κύριο Τόσκα. Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαντά. Τους υποσχόμαστε ότι θα έχουν προνομιακή μεταχείριση από το κόκκινο στο εξής. Λοιπόν, τις φίλες μου δεν τις λέω. Και τώρα καλωσορίζουμε. Εννοούμε ότι θα σας βγάζουμε μέρα παραμέρα. Εσάς δεν σας ξέρω και δεν είμαι σε αυτά καλή. Είναι το σύνολο. Ναι, εδώ είσαστε. Είναι ο Νίκος Χατζηλευθερίου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που το έχει επιμεληθεί. Φίλος και σύντροφος, κιθαριστής, συνθέτης. Έχει το ensemble Guitarte που είναι ένα πολύ σημαντικό. Η Σοφία Μαυρογεννίδου που εγώ την ξέρω χρόνια από την απόδραση, Σοφία. Πολύ σημαντική φλαουτίστα με διεθνή καριέρα και στη Βιέννη δεν έπαιζες κάποτε. Και στη Βιέννη και όχι μόνο. Στο φλάουτο η Άννα Σαρτζίδου και η Μαριάννα Ανδρονιάδου στο τραγούδι. Στο αγαπημένο κοντραμπάσο ο Όσβαλντ Αμυράλης. Και στις κιθάρες ο Νίκος Χατζηλευθερίου και ο Περουλής Σακελαρίδης, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν εκτός από τα άλλα και ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Νίκος ειδικά για την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης, για το τρίμερο αφιέρωμα που κάναμε στο Χαλάνδρι. Και τους στίχους έχει γράψει ο Περουλής. Λέγεται της τιμής. Το τραγούδι λέγεται «Της ιστορίας, της τιμής και της συγγνώμης». Και μια συγγνώμη λίγο πιο έτσι πρακτική. Θα κάνουμε κανένα πεντάλεπτο μέχρι να στήσει τα μικρόφωνα ο αγαπητός φίλος εδώ. Μπορείς να κάνεις μια σχετική αποφώνηση. Να τραγουδήσω. Εσύ μπορείς να τραγουδήσεις ή να πούμε δύο λόγια για τα κομμάτια που θα ακουστούν. Για να πάμε το πρόγραμμα από το τέλος, το οποίο θα το κλείσει το πρόγραμμα η εξαιρετική χοροδία του Πατίου Πανεπιστημίου. Είναι τα κορίτσια εδώ κάπου δεξιά, εσά και τα κόρια. Θα διευθύνει ο Γιάννης Βριζάκης. Θα παίξουν μερικά, δεν ξέρω πόσα και ποια ακριβώς, θα μας τα πει, τραγούδια από ένα βιβλίο που λέγεται «Τα κόκκινα τραγούδια», που κυκλοφορούσε τη δεκαετία του 20. Πολλά από αυτά είναι γνωστά. Μετέπειτα αυτές οι μελωδίες γίνανε μελωδίες τραγουδιών που τραγουδήθηκαν στην Αντίσταση, τα Αντάρτικα που ξέρουμε κλπ. Αυτό στο τέλος. Εμείς θα σας παίξουμε 4 μουσικά θέματα. Θα παίξουμε τον ύμνο της Διεθνούς. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω, για να τιμήσουμε τόσο το γεγονός της Οκτωβριανής Επανάστασης, όσο και τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Τον ένα από τους δύο διοργανωτές. Τον δεύτερο διοργανωτή, την Ένωση Εκδοτών, θα την τιμήσουμε παίζοντας 2 τραγούδια ενός πολυγραφότατου ανθρώπου, του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Παίξουμε τη Τζέννη των Πειρατών από την όπερα της Πεντάρας και το τραγούδι της Ενότητας. Η Τζέννη είναι από του Κουρτ Βάιλ, ενώ το τραγούδι της Ενότητας είναι τη μουσική του Χάντς Άισλερ. Εκείνο όμως που δεν ξέρει πολλοί κόσμος σε ευγενία είναι ποιος έχει γράψει τη μουσική για τους στίχους στον ύμνο της Διεθνούς. Και είναι ένα φαινόμενο που ένα κομμάτι γίνεται τόσο σημαντικό και τόσο αγαπητό που δυστυχώς ο δημιουργός του περνάει σε δεύτερη μοίρα. Λοιπόν, όπως κανείς δεν ξέρει, δεν ξέρει τη Καζαμπλάκα. Λοιπόν, τους στίχους στον ύμνο της Τρίτης Διεθνούς της έχει γράψει ο Γάλλος Ευγένιος Ποτιέ. Και τη μουσική την έχει γράψει επίσης Γάλλος ο Πιέρ Ντεζιτέρ. Τη μετάφραση στα ελληνικά την έχει κάνει ο ποιητής Κώστας Βαρνέλης. Επίσης.
Εντάξει, ωραία. Είμαστε σχεδόν, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Δεν πειράζει, δεν έχω να πω άλλα λόγια. Οπότε θα περιμένουμε λίγο, θα γίνει ένα μικρό κενό για να ετοιμαστούμε ηχητικά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα περνάμε στο πρόγραμμα αυτό. Τώρα, τις ευχαριστίες τις είπαμε. Βλέπω και αγαπημένα πρόσωπα από το κόκκινο εδώ. Κανένας νέος, τίποτα. Κάτω των 20 κανείς. Άντε κάτω των 30, για σηκώστε κανένα χέρι. Όλοι. Πολλοί, να, πίσω τα παιδιά. Άντε παιδιά, γιατί εδώ έχουμε δύο νέους ανθρώπους. Μόνο δύο. Δύο στους τέσσερις. Μου παίρνουν το μικρόφωνο, σας λέω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εκ μέρους του κόκκινου που είστε εδώ.